Δείξε μου την κεφάλα σου να σου πω τι κούρμα θέλει να κάνει και αν σου πάει. Αν το πρόσωπό σου έχει σχήμα τετράγωνο, θεωρείται ότι έχει τα πιο αερονοπά στυλ και σου πάνε τα πάντα, ό,τι και να κάνει. Πρόσεχε μόνο μην το κάνει στρατιωτικό, βγει σαν το δικό μου και μετά δεν έχει άλλε ελπίδε. Θα μείνει έτσι, αδερφέ. Αν έχει οβάλ, πάλι είσαι από αυτού του τυχερού που ό,τι και να κάνει στο κεφάλι σου θα είσαι πάντα κούκλο και σου πάνε τα πάντα. Μην κάνει ένα πράγμα. Μην ρίξει ομαλί σου στο μέτωπο. Μόνο αν έχει μεγάλο μέτωπο σαν το δικό μου και θέλει κάπω να το καλύψει. Αν έχει ορθογώνιο κεφάλι, πρέπει να κάνουμε ένα ωραίο κούρεμα να ταιριάζει με το πρόσωπό σου για να μην φανεί το πρόσωπό σου μακρύ. Για μου συμβολή από κούρεμα που δεν θα έχει καθόλου κοντά τα πλαϊνά και δεν θα αφήνουμε μεγάλο μήκο στο επάνω μέρο. Αν έχει στρόγγυλο πρόσωπο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια δονημένη αυταπάτη με τα μαλλιά σου. Αυτό σημαίνει θα κάνουμε ένα στυλ με ύψο στην κορυφή και στενό στα πλαϊνά. Επίση, μια τετραγωνική γενιάδα θα σε βοηθήσει να μικραίνει μια περιοχή του αγωνιού σου. Ή αλλιώ μπορούμε να το κάνουμε και τρίγωνο. Ό,τι σε βολέψει, ό,τι σε αρέσει. Ειδικά πόσο μάλλον αν έχουμε σχήμα διαμάντη στο κεφάλι, φράτζα είναι ό,τι καλύτερο που μπορεί να κάνει. Αν έχει πρόσωπο με το σχήμα καρδούλα, αποφεύγουμε αυτό εδώ το κοντό το κούρεμα. Και προσπαθούμε να έχουμε μακρύ. Ένα μεσαίο μήκος μαλλιού είναι το ιδανικό που μπορούμε να κάνουμε στο σχήμα του κεφαλιού σου. Γράψτε μου στα σχόλια, αδερφέ. Εσένα το κεφάλι σου είναι σαν το δικό μου τετράγωνο ή είναι ωραίο? Τι σχήμα έχει?